Νέος Πρωθυπουργός της Πολωνίας από χθες, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τούσκ, ανοίγοντας μια νέα φιλοευρωπαϊκή σελίδα για τη χώρα, η Ιούλια Βελισσαράτου μαζί μας. Τον γνωρίσαμε ως πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόρθωσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου από τους εθνικιστές λαϊκιστές, Ιούλια. Έτσι ακριβώς, γνώριμη φυσιογνωμία, υποστηρικτής της Ελλάδας αλλά και της ευρωπαϊκής ιδέας. Φαίνεται πως θέλει να αλλάξει τον αέρα της Πολωνίας. Πολωνία, η οποία ανήκει σε μία από τις τρεις χώρες που βρίσκονται στο Βίζεγκραντ, δηλαδή δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά το μεταναστευτικό, αλλά και σε άλλα σημεία τριβής, όπως για παράδειγμα το δικαστικό σύστημα, το οποίο ήθελε η εθνικιστική κυβέρνηση υπό τον έλεγχό της. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα ανοίξει ο δρόμος και για την αποδέσμευση των κονδυλίων 30 δις ευρώ, τα οποία περιόριζε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πολωνία ακριβώς για αυτές τις θέσεις τις υπερεθνικιστικές που είχε. Ο Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος σήμερα θα ορκιστεί και ήδη έχουν απευθύνει στον νέο Πρωθυπουργό της Πολωνίας τα συγχαρητήριά τους, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν, αλλά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης.